Θα επαναλάβω αυτό που πολλές φορές έχει επισημάνει το κόμμα στη Βουλή. Με διαδικαστικά κόλπα και τερτύπια, που είστε μανούλες και οι δύο, και στο παρελθόν και σήμερα, ενώ και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, και άλλοι δεν λύνονται πολιτικά ζητήματα. Συγκεκριμένα τώρα για να μιλήσουμε γι' αυτό, γι' αυτό το θέμα. Τι έγινε χθες? Πρώτον, η ψηφοφορία δεν ολοκληρώθηκε. Σταμάτησε στους Ανέλ. Γιατί πρόκειψε πρόβλημα. Επομένως, μιλάμε ότι ολοκληρώθηκε και φυσικά μπορεί και να καταψηφίστηκε μέχρι εκεί. Το δεύτερο που είναι ότι η κυβέρνηση όφιλε να ζητήσει από πριν. Γιατί περίμενε αυτή την εξέλιξη? Να ζητήσει από πριν ονομαστική ψηφοφορία με βάση το τι γίνεται τώρα. Το συσχετισμό που υπάρχει. Και με τους ανεξάρτητους και όλα αυτά, σωστά είναι. Αυτό είναι τώρα το κοινοβούλιο, το αστικό. Άλλος εκλέγεται αλλού, πάει αλλού, βρίσκεται αλλού, ξαναγυρίζει, αλλά εντός των τυχών είναι όλοι οι επόμενοι. Επομένως, λέμε τώρα ότι αυτός ο διαδικαστικός καυγάς δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, να πάμε να γίνει και η ψηφοφορία και από εδώ και πέρα μας βλέπω να ξεμερβαρδευόμαστε μέσα στη Βουλή.